Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Υπάρχει το πρόβλημα που είναι εγκλωβισμένοι ναυτικοί και είναι μακριά από τις οικογένειές τους λόγω κορονοϊού. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δύο λόγια για το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει χρονικά τη στιγμή κατά την οποία βρίσκεται σε έξαρση το υγειονομικό πρόβλημα, περίπου δηλαδή μέσα του Μάρτιου, όπου μια χώρα μετά την άλλη σε διεθνή κλίμακα κλείνουν τα σύνορα, διακόπτουν τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Από τη μία. Από την άλλη, εκείνη την περίοδο έχουμε περίπου 300.000 ναυτεργάτες όλων των εθνικοτήτων που ταξιδεύουν με πλοία εκτελώντας δρομολόγια με τα πλοία τα οποία εξυπηρετούν το θαλάσσιο εμπόριο, και από ό,τι προκύπτει την περίοδο εκείνη δημιουργείται το πρόβλημα. Τώρα, στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι συνεχίζεται, κατά τη γνώμη μας, αδικαιολόγητα αυτός ο εγκλωβισμός, ο πολύμηνος των ναυτεργατών, μεταξύ των οποίων βεβαίως και των Ελλήνων που επανδρώνουν πλοία ελληνικής σημαίας και ελληνόπτητα ξένης σημαίας. Και το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι μιλάμε τώρα για μια παράταση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτικών που ξεκινάει από τους 10 μήνες και έχει φτάσει και τους 18-19 μήνες, που σημαίνει στην πράξη αυτό ότι οι ναυτικοί αυτή όλη την περίοδο είναι εγκλωβισμένοι βλέποντας ουρανό και θάλασσα, διότι δεν τους επιτρέπεται από τη μία η σκάνζα, δηλαδή η αντικατάσταση και η αλλαγή τους, από την άλλη βεβαίως δεν τους επιτρέπεται και οποιαδήποτε έξοδο στο ή στα λιμάνια που προσεγγίζουν με τα πλοία για να βγουν. Κατά συνέπεια το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Έχουμε προβεί σε σειρά ενέργειες και προς την κυβέρνηση και προς τους ειδικούς οργανισμούς. Έχουν ληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες. Αλλά αυτές οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται δυστυχώς είναι σε επίπεδο παρενέσεων, εκκλήσεων και πώς το λένε, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Προς ποιους πρέπει να γίνουν αυτές οι εντολές, αφού δεν πρέπει να είναι παρενέσεις, για να το καταλάβουν? Στους πλειοκτήτες, σε ποιους? Μιλάμε για το θαλάσσιο εμπόριο. Ναι. Αν δηλαδή αυτό το lockout σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές, γυρίσοντας στο θαλάσσιο εμπόριο, ο κόσμος, η οικονομία θα είχε καταστραφεί. Ναι, αλλά από την άλλη, αυτοί που εκτελούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι. Κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι ο ΟΗΕ. Κύριε Δαλακογιώργο, πρακτικά για να το καταλάβει ο κόσμος, με συγχωρείτε. Έχουμε τώρα δηλαδή ένα τάνκερ κάπου. Επιτρέψτε μου λίγο. Ακούστε με, λέω στο πρακτικό απαντώ. Αρμόδιοι λοιπόν είναι τα όργανα του ΟΗΕ, είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Είναι το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι. Και βεβαίως οι εθνικές κυβερνήσεις που πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ναυτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εξωγήινοι, ούτε να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο που βγάζει έξω το ανθρώπινο στοιχείο της εργασιακής. Ωραία, τι θα μπορούσε, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν το κάνει, κύριε Δαλακογιώργο? Τι θα μπορούσε να κάνει και δεν το κάνει? Θα μπορούσε να κάνει αρκετά πράγματα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχήν, θα έπρεπε να θέσει κατά τη γνώμη μας το θέμα σε όλα τα διεθνή meeting, είτε είναι ο ΟΗΕ είτε είναι Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, να πιέσει και τις άλλες κυβερνήσεις να δεχθούν να υπάρχει μια ειδική αντιμετώπιση και μεταχείριση των ναυτικών. Διότι μεταξύ των άλλων, σας λέω ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της κυβέρνησης, αυτό το έχει πράξει μεμονωμένα περιστασιακά και αποσπασματικά. Και κατά δεύτερο, δεν έχουμε και πλήρη στοιχεία, δεν έχει στοιχεία η κυβέρνηση, ούτε οι εφοπλιστές. Πόσα είναι τα εγκλωβισμένα πλοία τα οποία σήμερα οι ναυτικοί βρίσκονται στο 15μήνο, στο 16μήνο, στο 17μήνο, στο 18μήνο? Ποιες είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες εμποδίζουν τη σκάτσα, την αλλαγή των ναυτικών? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση προς αυτές τις χώρες, αλλά και σε συνεννόηση με τα περιφερειακά και διεθνή όργανα, έτσι ώστε να επιτραπεί και να εξασφαλιστεί αυτός ο απεγκλωβισμός και τελικά να αποσοβήσουμε κινδύνους που έχουν σχέση με την υγεία, την ψυχική και τη σωματική των ναυτικών, από τη μία, και από την άλλη βεβαίως με την ίδια την ασφάλεια των οποίων? Κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο προτάσουμε εμείς, επειδή έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, έχουμε ενημερώσει τους διεθνείς οργανισμούς, έχουμε ενημερώσει την κυβέρνηση, το μόνο που βλέπουμε σαν αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός μέσω του Διεθνούς Ναυτεργατικού Συνδικαλιστικού Κίνηματος σε συνεννόηση με τις εθνικές οργανώσεις, να υπάρχει ένα γενικευμένο, θα έλεγα, μια αγωνιστική κινητοποίηση, έτσι ώστε μέσα από αυτή την κινητοποίηση για να γίνει επιληπτό και από τις εθνικές κυβερνήσεις και από τη χώρα μας, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, ότι αυτή η παράταση της καθυστέρησης που κουρελιάζει τα εργατικά δικαιώματα,
Μάλιστα. Ουσιαστικά πετάει στον κάλαθο του να κλείσουν τις συλλογικές συμβάσεις. Ωραία. Πρέπει να πάρει ένα τέλος. Κύριε Νταλακογιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακουστήκατε και το έτοιμά σας προς την κυβέρνηση.